Ξεκινάμε σήμερα με τον πιο γοητευτικό γιατρό που πέρασε ποτέ από τα τηλεοπτικά δρόμενα. George Clooney και εκοβόμαστε κομμάτια στο άκουσμα και μόνο του ονόματός του. Και βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, τέτοιο παιδί κούκλος με μεγάλη περιουσία και λαμπρή καριέρα στη μέκα του κινηματογράφου σίγουρα είναι ένας από τους πιο περιζήτητους γαμπρούς. Δεν χρησιμοποιούμε τον όρο Εργένης, δεδομένου ότι τον τελευταίο καιρό ο Μίστερ Μαρτίνι έχει καπαρωθεί από μία δεσποινίδα ονόματι Σάρα Λάρσον. Και βέβαια, πολλές θαυμάστριες, στο άκουσμα και μόνο της είδησης, θα βάλουν την Νικολούλη να ψάξει στα μήκη και στα πλάτη της γης για τον εντοπισμό της νεαράς με σκοπό ξεμάλιασμα μέχρι τελικής πτώσεως. Και αν σας πληροφορήσουμε περαιτέρω για το οποίον της κυρίας, τότε σίγουρα θα αναφωνήσετε «Ερε που πέφτουν τα καλά και κυρίως ωραία παιδιά». Διότι η κυρία τρομάρα της Λάρσον, εκτός από τη δουλειά της ως σερβιτόρα, είχε και άλλο είδος ασχολίες. Να χορεύει με τις φίλες της, όχι στο σαλόνι του σπιτιού της, αλλά σε γνωστά κλαμπ, βγάζοντας με κάθε ευκαιρία και τα περιτά ρούχα, έτσι για εφέ. Φυσικά η κοπέλα δεν έμενε μόνο εκεί, έκανε και το μεταπτυχιακό της στη συνοδεία των θαμώνων, κοινώς κονσομασιών. Λουλουδάκι για μύρισμα πέτυχε ο Γιωργάκης. Και από τον περιζήτητο Clooney πάμε στην περιζήτητη για τους άρενες, Τζούλια Θανατηφόρα Αλεξανδράτου, η οποία ξαναχτυπά στο ψαχνό κάθε αντρικής φαντασίωσης με μια φωτογράφηση φωτιά στο περιοδικό Nitro αλλά Marilyn Monroe. Ήταν η μοναδική που με άνεση κυκλοφορούσε στο στούντιο, ολόγυμνη, χωρίς ενδιασμούς, κάτι που μόνο η Τζούλια μπορούσε να κάνει με τόση αυτοπεποίθηση και θράσος μαζί. Στη συνέντευξη που παραθέτει στο περιοδικό, ναι, μιλάει κιόλας, δεν δίνεται μόνο. Λέει πως έχω αυτό το ελάττωμα, μου το έχουν πει όλοι. Δεν μπορώ με τίποτα να νιώθω ότι χάνω. Από το πιο απλό πράγμα, για παράδειγμα στα χαρτιά, μέχρι το πιο σημαντικό. Μέχρι και την αξιοπρέπειά σου. Εγωίστρια και δεν της φαινότανε καθόλου. Πάντως αυτό το κορίτσι που αποκαλεί τον εαυτό της φαινόμενο έχει βαλθεί να τρελάνει τους πάντες για ευνόητους και κυρίως ευδιάκριτους λόγους. Μάρα, Μάρα, έλα να δεις τη φαγωμάρα. Και από φωτογραφίες φωτιά πάμε σε τηλεθεάσεις που έχουν κάνει τους αντιπάλους να τρέχουν και να μην φτάνουν. Και πιστέψτε μας, είναι πολλοί αυτοί που θα ήθελαν να κατατροπώσουν το Λάκη κορυφαίο στη σάτυρα Λαζόπουλο, μιας και κανείς δεν καταφέρνει τα εγκεφαλικά που προκαλεί στα μηχανάκια της AGB από τις υψηλές τηλεθεάσεις. Και βέβαια τα νούμερα ανεβαίνουν κατακόρυφα όταν ο Λάκης έχει και εκλεκτούς καλεσμένους, κυρίως τραγουδιστές. Χέρια ψηλά κι όλα τα φράνω. Στις 15 Απριλίου ετοιμαστείτε να στηθείτε μπροστά στις τηλεοράσεις σας και να επισκεφτείτε έστω και από τον καναπέ σας το Αλτσαντήρι, μιας και ο Λάκης θα φιλοξενήσει τον πιο ταλαντούχο νέο τραγουδοποιό που μόνο στα όνειρά του ίσως να έχει φανταστεί την επιτυχία που τον περιβάλλει. Έλα να πάμε αυτή την αγάπη πιο πάνω. Μιχάλης Χατζηγιάννης για μία και μοναδική εμφάνιση στο πλευρό του Λάκη και τα μηχανάκια τηλεμετρήσεων θα πάρουν στην κυριολεξία φωτιά. Και μιας και μιλάμε για τηλεοπτικά τερτύπια, σκίζει η σειρά του Μέγκα Μαύρα Μεσάνυχτα. Και βέβαια τα ιδιαίτερα υψηλά νούμερα που σημειώνει της έδωσαν το εισιτήριο και για του χρόνου. Ο Στέλιος Μάινας, από ό,τι δημοσιεύεται, είναι στα χάι του εξαιτίας της επιτυχίας της σειράς, όπου κρατά έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους βεβαίως. Μια άλλη σειρά όμως που συνεχίζεται φέτος για τρίτη χρονιά είναι και οι singles, στην παρέα των οποίων θα προσθεθεί για λίγο το μοντέλο Εύα Λάσκαρη για να δημιουργήσει και εκείνη τις δικές της ανατροπές μετά από την παρουσία των συναδέλφων της Γιώργου Μπαβέλη και Κώστα Γκρέκα. Καλά, αυτό δεν είναι serial, αλλά επίδειξη του Κοστέτσου. Για το τέλος, η ιδιαίτερα κεντρική Pink, η οποία μπορεί να προκαλεί τους πάντες και τα πάντα με τα καμώματα και τις δηλώσεις της, όμως αυτή τη φορά βρήκε τον μπελά της από ένα ζωγράφο, ο οποίος την κατηγορεί ότι έκλεψε έναν πίνακα τον οποίο χρησιμοποίησε στο βίντεο κλιπ του You and Your Hand. Στο promo single για το εν λόγω κομμάτι που κυκλοφόρησε το 2006, η δισκογραφική της Pink χρησιμοποίησε σκίτσα από το έργο Conte Erotique του Vladimir Cash, χωρίς προφανώς να ζητήσει την άδειά του. Ο Cash έκανε μήνυση στην Pink τον περασμένο Αύγουστο και την παράνομη χρήση του έργου του και όπως ακούγεται η τραγουδίστρια μάλλον θα τον πληρώσει γιατί δεν θέλει να τρέχει στα δικαστήρια. Και μέσα σ' όλα είναι φρεσκοχωρισμένη και τι να λέμε τώρα. Μάλλον προκάλεσε ή προσκάλεσε την τύχη της από το παράθυρο.